Στη μονάδα COVID-19 του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση από χθες ένας 29χρονος Σουηδός που αποτελεί το 19ο κρούσμα κορονοϊού στην Κρήτη. Ο νεαρός άνδρας μετέβη χθες το πρωί με ήπια συμπτώματα στο νοσοκομείο Χανίων, δηλαδή με πόνο στο στήθος αλλά απείρετος, ενώ φέρεται να είπε στους γιατρούς πως είχε νοσήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το τεστ το οποίο υπευλήθη χθες στα Χανιά βγήκε θετικό με αποτέλεσμα να εισαχθεί κατευθείαν στην απομονωμένη κλινική του νοσοκομείου. Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε σε άψογη διαχείριση και συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημέρωση και του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας, ώστε να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει πως ήρθε από την Σουηδία στην Αθήνα πριν από περίπου ένα μήνα, όπου μάλιστα στο τεστ που υπευλήθη τότε στο αεροδρόμιο Αθηνών ήταν θετικό στον ιό, με συνέπεια να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για 12 ημέρες. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται επίσης πως όταν το επαναληπτικό τεστ βγήκε αρνητικό, τότε μόνο ταξίδεψε αεροπορικός για την Κρήτη, που ήταν άλλωστε και ο αρχικός του προορισμός προκειμένου να εργαστεί. Και ενώ ο ίδιος φέρεται να μην θυμάται, όπως τουλάχιστον λέει, πότε ακριβώς ήρθε στο νησί μας, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης διέψευσε σήμερα τα σενάρια που τον ήθελαν να σπάει την καραντίνα και να ταξιδεύει με προορισμό του την Κρήτη. Δεν έχουμε καμία πληροφορία σε σχέση με το ότι έσπασε την καραντίνα. Είχε βγει θετικός, νοσηλεύτηκε, βγήκε αρνητικός και έλαβε εξιτήριο. Ακολουθήθηκε και σε αυτή την περίπτωση το πρωτόκολλο. Δεν έχουμε καμία αναφορά για παρέκκληση από το πρωτόκολλο σε σχέση με τη διαχείριση του περιστατικού. Ο 29χρονος Σουηδός ήρθε στα Χανιά προκειμένου να εργαστεί για πρώτη φορά σε πολυεθνικό όμιλο υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης, που κατά πληροφορίες απασχολεί περίπου έως και 400 εργαζόμενους, πολλοί δε από τους οποίους προέρχονται από τη Σουηδία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το τμήμα στο οποίο εργάζεται ο νεαρός ερχόταν σε επαφή με ακόμη 30 έως 50 εργαζόμενους. Σήμερα μάλιστα το τμήμα αυτό είναι κλειστό και απολυμάνθηκε, όπως επίσης απολυμάνθηκε και το συγκρότημα των 7 διαμερισμάτων στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, όπου είχε εγκατασταθεί ο νεαρός Σουηδός. Πάντως, η διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών του βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενημερώθηκε άμεσα ο ΕΟΔΗ, η πολιτική προστασία και ακολουθείται το πρωτόκολλο. Η διαχείριση της ιχνηλάτησης διενεργείται ακριβώς όπως διενεργήθηκε σε όλα τα περιστατικά τα οποία ταυτοποιήθηκαν θετικά στην Κρήτη. Δεν κλείνουμε πάντα τις εταιρείες, μόνο εφόσον χρειαστεί βάση πρωτοκόλλου. Θυμίζουμε ότι το 18ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στην Κρήτη ήταν ένας 76χρονος που τον προηγούμενο μήνα βγήκε θετικός στον ιό και πάλι στο νοσοκομείο Χανίων.